Λοιπόν, τώρα την προηγούμενη φορά είχαμε πει λίγο για, για τους δέκτες κάποια πράγματα. Τώρα θα προχωρήσουμε λίγο τη θεωρία. Να συζητήσουμε ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε μπει και στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Δηλαδή, πώς γίνεται η αποτίμηση των επιδόσεων του δέκτη. Okay. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι ποια είναι τα είδη των δεκτών, δύο διπίν και τα λοιπά, πώς αποτυπώνουμε την πληροφορία, τα δεδομένα μας στο φως. Συνήθως κάνουμε μία διαμόρφωση πλάτους, όχι πάντα όμως πλέον, δηλαδή συνήθως, παραδοσιακά δηλαδή, ακολουθούσαμε τη διαμόρφωση πλάτους. Γιατί? Διότι είναι εύκολο να γίνει όταν οδηγούμε τα λέιζερ άμεσα, δηλαδή δεν βάζουμε διαμορφωτή. Είναι αυτό που είχαμε πει, ότι θέλουμε να αποφύγουμε τη χρήση διαμορφωτή, αν αυτό βέβαια είναι δυνατόν. Οπότε αυτό που κάνουμε στην ουσία είναι ανοιγοκλίνουμε το λέιζερ. Ανοιγοκλίνοντας το λέιζερ, στην ουσία παίζουμε με την ένταση του φωτός. Και πώς το κάνουμε αυτό? Είχαμε πει ότι παίζουμε με το ρεύμα που στέλνουμε στο λέιζερ. Δηλαδή στέλνουμε πολύ ρεύμα, βγάζει έναν οπτικό παλμό αυτό. Βάζουμε λίγο, βγάζει μηδέν. Ναι, αλλά πάλι δεν έχουμε εκτός από το λέιζερ κάτι που θα γίνει. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή... Δεν είναι καλό να το λέιζερ. Ναι, εντάξει, δεν το σβήνουνε τελείως. Δηλαδή, στην ουσία, στέλνουν στο λέιζερ έναν ας πούμε ότι στέλνουν ένα είδος παλμού ρεύματος, αλλά ποτέ δεν Y0, Y1. Δεν το σβήνουν τελείως, δηλαδή το Y0 προσπαθούν να είναι μικρότερο του Y1, αλλά προσπαθούν να μην είναι και 0. Δηλαδή προσπαθούν να είναι πάνω από το κατώφλι του λέιζερ, ώστε να παραμένει ανοιχτό. Οπότε δεν το σβήνουνε επί της ουσίας, έτσι. Οπότε στέλνουν αυτό το σήμα το ηλεκτρονικό εδώ, έρχεται από το κύκλωμα οδήγηση του λέιζερ και αυτό εκπέμπει. Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι μεταβολές του σήματος αποτυπώνονται απευθείας στην ένταση του φωτός, είναι διαμόρφωση πλάτους, καθαρή. Ωστόσο, τώρα, όσο περνάνε τα χρόνια, επειδή προσπαθούν να πετύχουν μεγάλη φασματική απόδοση, χρησιμοποιούν και άλλα σχήματα διαμόρφωσης, όπως η διαμόρφωση φάσης κτλ. Και θα δούμε ότι χρησιμοποιούν και αρκετά, συζητάνε πολύ έντονα τώρα τελευταία, και τη σύμφωνη φόραση. Η σύμφωνη φόραση σου επιτρέπει να καταλάβεις και τη φάση του σήματος. Και έχει και διάφορα άλλα έτσι χαρακτηριστικά πολύ σημαντικά. Τώρα, βέβαια με τη σύμφωνη φόραση, αν κάνεις διαμόρφωση φάσης, χρειάζεσαι και διαμορφωτή. Έτσι. Αυτό είναι λοιπόν αυτό που πληρώνεις. Το έτσι μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι έχεις καλύτερη φασματική απόδοση, επομένως μπορείς να φέρεις πιο κοντά τα μήκη κύματος και όλα αυτά. Δηλαδή, είχαμε δει το WDM. WDM είναι Wavelength Division Multiplexing. Υπάρχει και το DWDM, που είναι το Dense WDM, δηλαδή πυκνό. Πυκνό σημαίνει να έρθουν τα κανάλια, τα μήκη κύματος πολύ κοντά το ένα στο άλλο, ώστε να μπορούμε να, πώς να πούμε, να κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρήση του, ακόμα και αυτού του πολύ μεγάλου φάσματος που μας δίνει η οπτική ίνα. Βέβαια, λέμε το φάσμα που μας δίνει η οπτική ίνα, πολλές φορές τελικά δεν είναι η οπτική ίνα το πρόβλημα, είναι ο οπτικός ενισχυτής. Είχαμε δει ότι, ας πούμε, ο EDFA έχει ένα εύρος μήκων κύματος που ενισχύει 35 νανόμετρα, ή να έχει περίπου πάνω από 150 νανόμετρα, αλλά τελικά
σε μια ζεύξη μεγάλων αποστάσεων είναι ο ενισχυτής που σε προβληματίζει. Σου περιορίζει δηλαδή το ευρωζώνης. Άρα αυτά τα 35 νανόμετρα, που είναι βέβαια κάτι τεραχέρτς, σε ένα σύστημα μεγάλων αποστάσεων πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις όσο πιο αποδοτικά μπορείς. Επομένως, όταν μιλάς για μεγάλες αποστάσεις που έχεις ενισχυτές και όλα αυτά, σίγουρα έχει νόημα να σκεφτεί κανείς δηλαδή και άλλα σχήματα εκτός από τη διαμόρφωση πλάτους. Ωραία. Φασματική απόδοση κτλ. Τώρα, η πιο απλή διαμόρφωση πλάτους είναι tone of king, δηλαδή βάζω ένα παλμό, σημαίνει ένα, βάζω ένα πιο μικρό παλμό, σημαίνει μηδέν, αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε και αυτό που λέγαμε στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, το PAM. Το PAM, θυμίζω, σημαίνει Pulse Amplitude Modulation. Τώρα, τι είναι το PAM? Το PAM στην ουσία μπορεί να έχω πολλές στάθμες, δηλαδή να πάρω έναν μικρό παλμό για το 0,0, ένα λίγο πιο μεγάλο για το 0,1, ένα λίγο πιο υψηλό για το 1,0 και ένα ακόμα πιο μεγάλο για το 1,1. Άρα δηλαδή, ανάλογα με τη στάθμη της ισχύως, μπορώ να γκρουπάρω εγώ, εν πάση περιπτώσει, τα beat μου σε ομάδες των 2, των 3, ό,τι είναι, και να κωδικοποιήσω την πληροφορία, όχι έχω δεν έχω παλμό, αλλά και πόσο ψηλό παλμό έχω. Ναι, ναι, όντως. Δηλαδή, σίγουρα είναι ένας τρόπος να αυξήσεις τη φασματική απόδοση, γιατί εκεί που παίρναγες τώρα στο ίδιο ευρωζώνης, ξέρω εγώ, ένα bit, τώρα παίρνας 2 bit με αυτό το κόλπο, γιατί ο παλμός ο ίδιος είναι, απλά είναι λίγο πιο μεγάλος, πιο μικρός, αλλά το φάσμα είναι το ίδιο. Αλλά είναι πολύ σωστό αυτό που λες, ότι έχουμε πρόβλημα ως προς το θόρυβο, γιατί πρέπει να ξεχωρίσουμε πολλές στάθμες. Έτσι. Συνήθως τώρα, όταν κάποιος σχεδιάζει γενικά ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα, πρέπει να επιλέξει ένα σχήμα διαμόρφωσης το οποίο να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό σε αυτό που θέλει να μεγιστοποιήσει. Δηλαδή, εδώ τι προσπαθούμε να κάνουμε. Εντάξει, μας ενδιαφέρει να έχουμε πολύ μεγάλο ρυθμό. Θέλουμε να χρησιμοποιούμε και αποδοτικά το φάσμα. Δεν είναι πάντα, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να τα κάνεις και τα δύο. Συν τώρα ότι εδώ έχεις και ένα θέμα, γιατί όσο αυξάνονται πολύ οι ταχύτητες, θέλεις και γρήγορα ηλεκτρονικά. Δηλαδή τώρα για να φτιάξεις ένα σήμα 10-40 γιγαμπίτ, ξέρω εγώ, θέλεις αρκετά βαρβάτα ηλεκτρονικά, οπότε δεν μπορείς να κάνεις και πολύ πολύπλοκα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό στους πολύ μεγάλους ρυθμούς να κάνεις, ξέρω εγώ, μια διαμόρφωση σαν αυτό που κάνει το DSL, το FDM. Γίνεται, αλλά μετά έχεις πρόβλημα στα ηλεκτρονικά. Δεν είναι τόσο εύκολο, ας πούμε, ειδικά στους μεγάλους ρυθμούς. Θυμίζω ότι το DSL αυτό που κάνει είναι ότι παίρνει ένα κανάλι, το κανάλι θα μπορούσε, βέβαια, αυτή είναι η δυσήμματη γραμμή, και αυτό που κάνει είναι ότι έχει μία συγκεκριμένη απόκριση το κανάλι. Εντάξει, τώρα ο χαλκός είναι λίγο περίεργος, θα κάνει κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η συνάρτηση μεταφοράς του καναλιού, εδώ είναι η συχνότητα. Η απόκριση της οπτικής ίνας στην ουσία είναι ένα πράγμα έτσι flat. Δεν το κάνω και πολύ σωστά, είναι ένα flat πράγμα. Απλά η συνάρτηση μεταφοράς της έχει θέμα με η φάση της είναι που παίζει κάποιο ρόλο, αλλά στην περίπτωση της δυσήμματης γραμμής του τηλεφωνικού καλωδίου, δηλαδή, είναι και το πλάτος που παραμορφώνει. Οπότε τώρα τι κάνει το DSL? Έρχεται και σπάει όλο αυτό το φάσμα σε πολύ μικρά κανάλια. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν πολλά παράλληλα κανάλια που μεταδίδουν ταυτόχρονα. Αυτό λέγεται OFDM. Είναι
orthogonal frequency division multiplexing. Multiplex. Οπότε τι γίνεται τώρα. Κάθε κανάλι είναι, για κάθε κανάλι είναι σχεδόν σταθερό η συνάρτηση μεταφοράς, άρα επένει αυτό το μικρό εύρος ζώνης, μεταδίδει εκεί ένα σήμα. Είναι έτσι ειδικά κατασκευασμένοι οι δέκτες και η πομπή του DSL για παράδειγμα, έτσι ώστε να μην μπλέκεται το ένα κανάλι με το άλλο. Οπότε όταν έχεις ένα σταθερό κανάλι, μεταδίδεις με μικρό σήμα, αλλά είναι πολύ εύκολο να το καταλάβεις το σήμα που έχεις. Άρα λοιπόν κάνουν ένα τέτοιο κόλπο στο DSL, αλλά χρειάζονται ηλεκτρονικά για να δημιουργήσουν αυτά τα μικρά κανάλια, δηλαδή για να μοιράσουν την πληροφορία σε αυτά τα κανάλια, και μετά χρειάζονται και ηλεκτρονικά για να την πάρουν αυτή την πληροφορία την επιμέρους και να την συνθέσουν στην μεγάλη πληροφορία, έτσι. Δηλαδή πρέπει κάπως να πολυπλέξουν και να αποπολυπλέξουν την πληροφορία από όλα αυτά τα διαφορετικά κανάλια. Αυτό γίνεται με ηλεκτρονικά, είναι πολύ πλέον, πολύ κοινά, με ψηφιακά ηλεκτρονικά γίνεται αυτό. Μάλιστα βρίσκει εφαρμογή και ο αλγόριθμος FFT εδώ πέρα. Ο FFT είναι Fast Fourier Transform. Είναι ένας τρόπος να υπολογίζουμε τον FFT, το φάσμα. Επομένως, αποδεικνύεται ότι όλη αυτή η διαδικασία της πολυπλεξίας και της απολυπλεξίας στην ουσία μπορεί να γίνει με ένα κύκλωμα FFT και του αντίστροφό του. Τον FFT, ξέρω εγώ, στον πομπό και τον IFFT στο δέκτη. Με ένα τέτοιο κύκλωμα γίνεται. Τώρα, ένα ψηφιακό κύκλωμα που κάνει FFT και IFFT, εντάξει, δεν είναι απλό, αλλά το ξέρουν. Δηλαδή, το μπορούν να το σχεδιάσουν εύκολα πλέον. Υπάρχουν πολλές υλοποιήσεις. Οπότε, το DSL είναι εύκολο να υλοποιηθεί πλέον. Εντάξει, το DSL δεν χρησιμοποιεί ακριβώς ο FDM, χρησιμοποιεί μια παραλλαγή αυτού, λέγεται DMT, Discrete Multitone. Ωραία, αλλά αυτά είναι πολύ ωραία για τους ρυθμούς του DSL, είναι απλά τα ηλεκτρονικά, αλλά όσο ανεβαίνουμε σε ρυθμούς, δηλαδή για τα 24 Mbps είναι πολύ εύκολο να το κάνεις. Και για τα 52, και για τα 50 είναι εύκολο να το κάνεις. Αλλά τώρα άμα πάρεις ένα κύκλωμα στα 40, ένα σήμα στα 40 Gigabit, για να κάνεις τώρα όλα αυτές τις ιστορίες, να το σπάσεις, κανάλια κτλ, δεν είναι τόσο απλό. Άρα που θέλω να καταλήξω ότι στην περίπτωση των οπτικών επικοινωνιών, επειδή είναι τόσο μεγάλη η ρυθμή, πρέπει κανείς να σκεφτεί αν αυτό που προτείνει ως σχήμα διαμόρφωσης τελικά μπορεί να το υποστηρίξει και στην πράξη. Έτσι. Γιατί υπάρχουν, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ωραία, τώρα, πώς γίνεται η ανάκτηση του σήματος. Στην ουσία χρησιμοποιούμε τον δέκτη που είδαμε στο προηγούμενο μάθημα. Σε μια λίγο... συγγνώμη. Χρησιμοποιούμε ένα κύκλωμα δέκτη. Απλά προσθέτουμε και κάποια επιπλέον ηλεκτρονικά στοιχεία, τα οποία μας βοηθούν να καταλάβουμε το σήμα. Αλλά και πάλι λέω ότι αυτά τα πράγματα είναι ηλεκτρονικά. Δεν είναι δηλαδή κάποιο οπτικό σύστημα. Άρα τι κάνουμε. Έχουμε πάλι τον φωτοδιτέκτορ. Ο φωτοδιτέκτορ κάνει το φως ρεύμα. Μπαίνει σε αυτόν τον προενισχυτή που είχαμε δει και την προηγούμενη φορά. Και είχαμε πει ότι πολλοί δέκτες μάλιστα στο εμπόριο είναι στην ίδια συσκευασία. Έχουν και έναν ενισχυτή μέσα. Και στη συνέχεια τώρα βάζουμε ένα φίλτρο ηλεκτρονικό πια, διότι πλέον εδώ έχουμε ρεύμα. Τώρα αυτό το φίλτρο έχει διάφορες χρήσεις. Μπορεί να περιορίσει το θόρυβο, μπορεί να είναι και ένα είδος εξισωτή, δηλαδή να προσπαθήσει λίγο να κάνει
να αντιστρέψει την διασπορά ή τέτοια πράγματα. Εξαρτάται τι θέλει να κάνει κανένας. Συνήθως βάζουν ένα τέτοιο φίλτρο και μετά κάνουν μία δειγματοληψία. Δηλαδή παίρνουν την κυματομορφή πια την ηλεκτρονική. Ας πούμε στην ιδανική περίπτωση έρχονται κάτι τέτοιοι παλμοί. Ωραία, και πάνε και δειγματοληπτούνε. Εκεί που δειγματοληπτούνε, θα έρθουν τώρα και να πάρουν μία απόφαση να δουν αυτό είναι 0 ή 1. Πού αντιστοιχεί αυτό που μας έστειλε αυτός. Μας μοιάζει πιο πολύ για 0 ή για 1. Άρα αυτή την απόφαση το λαμβάνει το decision circuit. Και βέβαια ένα πολύ σημαντικό θέμα εδώ πέρα είναι πώς γίνεται ο χρονισμός. Δηλαδή πρέπει να προσέχουμε. Αυτή είναι πολύ καλή δειγματοληψία γιατί πάμε και δειγματοληπτούμε ακριβώς στο κέντρο του bit, οπότε δεν πέφτουμε σε ενδιάμεσες καταστάσεις, δηλαδή θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα λάθος και να δειγματοληπτούμε εδώ. Εδώ είσαι στη μετάβαση μεταξύ 0 και 1, δηλαδή θα κάνεις λάθος, είσαι κάπου ενδιάμεσα. Θα πρέπει η δειγματοληψία να γίνεται εδώ και εδώ, όχι στις μεταβάσεις των παλμών, γιατί εκεί δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Αλλά ποιος είναι αυτός που θα συγχρονίσει και θα σου πει, ξέρεις τι, εδώ πρέπει να κάνεις αυτή τη δειγματοληψία. Και εδώ. Και εδώ. Όχι εδώ ενδιάμεσα. Ποιος είναι αυτός που θα συγχρονίσει. Είναι διάφορα πάλι ηλεκτρονικά κυκλώματα χρονισμού. Αυτά τι κάνουν, προσπαθούν να καταλάβουν πού αρχίζουν και πού τελειώνουν τα bits. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνουν αυτά. Είναι μια αρκετά έτσι επίπονη διαδικασία να υλοποιηθούν. Μπορούν, για παράδειγμα, να δούνε, να καταλάβουν τη διάρκεια του bit από τις μεταβάσεις που κάνουν. Δηλαδή να πει, α, οκ, ρε παιδί μου, κάνει αυτή τη μετάβαση, μετά έρχεται το 0, μπορεί ο δέκτης να στείλει και κάποια σύμβολα γνωστά, δηλαδή να πει ότι στην αρχή του πακέτου εγώ θα σου στέλνω 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, για να καταλάβεις πού αρχίζει και πού τελειώνει το κάθε bit, ας πούμε. Οπότε, 1-0, δηλαδή θα βάλω κάποια έτσι πληροφορία που λένε αυτά τα pilot symbols για να καθοδηγήσουν λίγο την ανάκτηση του ρολογιού. Τέλος πάντων, διάφορα τέτοια κόλπα. Πολύ χρήσιμο το κύκλωμα έτσι ανάκτησης του ρολογιού γιατί μας λέει πού πρέπει να δειγματοληπτήσουμε. Ωραία, τώρα τελικά όλο αυτό θα κριθεί όπως είδαμε και την προηγούμενη φορά, από την πιθανότητα σφάλματος. Η πιθανότητα σφάλματος στις οπτικές επικοινωνίες μπορεί να είναι και αρκετά χαμηλή, 10 στη μείον 9 με 10 στη μείον 15. Τώρα αυτό σημαίνει ότι κάθε 10 στη 15 bit συμβαίνει ένα λάθος. Εντάξει, είναι εκπληκτικό. Σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα, πιο κλασικά, ας πούμε, RF, εν πάση περιπτώσει, μια πιθανότητα σφάλματος 10 στη μείον 4 είναι πολύ ικανοποιητική, γιατί αν πετύχεις πιθανότητα σφάλματος 10 στη μείον 4, μετά υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα αυτή να την ρίξεις πάρα πολύ χρησιμοποιώντας σχήματα κωδικοποίησης. Δηλαδή, τι κάνουν τώρα τα σχήματα κωδικοποίησης, βάζουν επιπλέον bit για να προστατεύσουν, τα είχαμε δει λίγο στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, και υπάρχουν κώδικες που βάζουν με λίγα bit μπορούν να δώσουν πολύ καλή προστασία, οπότε το 10 στη μείον 3 ή το 10 στη μείον 4 μπορεί να πέσει πάρα πολύ. Έτσι, υπό προϋποθέσεις. Χωρίς να αυξηθεί, χωρίς να βάζεις πολύ μεγάλο πλεονασμό. Άρα αυτό είναι το κύκλωμα. Τώρα, στην πράξη, το BER, το bit error rate, ο ρυθμός, για να το δούμε, η πιθανότητα σφάλματος, bit, ονομάζεται και bit error rate, το BER, bit error rate, δηλαδή είναι ο ρυθμός με τον οποίο συμβαίνουν τα σφάλματα. Επί της ουσίας είναι η πιθανότητα σφάλματος. Έτσι, μας ενδιαφέρει κυρίως το bit error rate, δηλαδή τελικά στα bit τι γίνεται. Τώρα είπαμε συχνά ότι χρησιμοποιούμε on-off king, οπότε το bit είναι και το σύμβολο στην ουσία, αλλά αν έκανε κανείς διαμόρφωση PAM,
Βλέπει ότι έχει ανά δύο bit, έχει σύμβολο. Έχει ένα σύμβολο. Άρα είχαμε πει στα κλιμακωνικά συστήματα ότι υπάρχει η πιθανότητα λάθος συμβόλου, δηλαδή να μπερδέψει τα σύμβολα, και η πιθανότητα λάθος bit. Και συχνά δεν είναι ακριβώς το ένα αντιστοιχεία του άλλου, θέλει δηλαδή μία προσοχή. Εν πάση περιπτώσει, στις τηλεπικοινωνίες μας ενδιαφέρει τελικά το bit error rate. Δηλαδή, τι γίνεται στα bit τώρα, τι γίνεται στα σύμβολα. Εντάξει, είναι και αυτό ενδεικτικό, αλλά τελικά η εφαρμογή βλέπει το bit error rate. Τώρα, στην πράξη αυτό το πράγμα μπορείς να το μετρήσεις κιόλας. Υπάρχουν κάτι πολύ ωραία πράγματα που λέγονται τα bear testers. Είναι δηλαδή κάτι συσκευές που πάνω από το ένα άκρο βάζουν, εκπέμπουν κάποια bit, πάνω από το άλλο και μετράνε να δουν τι έχει συμβεί, πόσα λάθη γίνεται. Τώρα, απλά είναι πανάκριβα. Δηλαδή, ένας bear tester στα 40 gigabit νομίζω μπορεί να κάνει και 100 χιλιάρικα. Αρκετά ακριβώς ένας καλός bear tester. Εντάξει, είναι, επειδή είναι πάρα πολύ υψηλή η ρυθμή, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Τώρα, ένας άλλος τρόπος να καταλάβουν πέρα από το bit error rate τι συμβαίνει στο σήμα είναι το διάγραμμα οφθαλμού. Τώρα, στο διάγραμμα οφθαλμού τι κάνουνε, έρχονται και παίρνουνε και σκέφτονται, σου λένε ρε παιδί μου, στην πράξη πώς είναι η... τι παθαίνει, δηλαδή έρχεται, εσύ βάζεις ένα τέτοιο παλμό. Ο παλμός αυτός μπορεί να έχει διευρυνθεί στο δέκτη, να είναι ένα τέτοιο πράγμα. Οπότε τι κάνουνε τώρα, έρχονται και παίρνουνε το... ανά διάρκεια του bit έρχονται και βάζουν τον έναν παλμό που λαμβάνουν πάνω στον άλλον. Έτσι. Άρα, εδώ τώρα κάνουν και ένα... είναι λίγο διαφορετικό από το... μάλλον, on of king είναι και αυτό. Δηλαδή, έχεις έναν παλμό έτσι, μετά έχεις μία βύθιση που σημαίνει 0. Οπότε τι κάνουν. Παίρνουν αυτό, έρχονται και το βάζουν εδώ και το βάζουν εδώ και το βάζουν εδώ, δηλαδή βάζουν το ένα πάνω στο άλλο. Είναι παρόμοιο με αυτό που κάνει ο παλμογράφος στην ουσία, και ο παλμογράφος κάπως έτσι λειτουργεί. Οπότε δεν είναι περίεργο ότι αυτή την απεικόνηση μπορεί να την κάνει και ένας παλμογράφος. Συνήθως δηλαδή οι μεγάλοι παλμογράφοι, νομίζω ότι οι παλμογράφοι που έχουν πάρει τώρα στο εργαστήριο για τις ασκήσεις το κάνουν. Μπορούν να σου συνθέσουν το διάγραμμα οφθαλμού. Λέω και πάλι ότι το διάγραμμα οφθαλμού είναι, παίρνουν σε ένα bit τι παίρνω, στο άλλο bit τι παίρνω και το βάζουν το ένα πάνω στο άλλο. Οπότε δημιουργείται μια τέτοια εικόνα. Από αυτή την εικόνα μπορεί κανείς να καταλάβει πόσο παραμορφωμένο είναι το σήμα του. Λέω και πάλι βέβαια, δεν έχεις άμεσα τουλάχιστον μια εκτίμηση του bit error rate, αλλά καταλαβαίνεις τι γίνεται. Για παράδειγμα, εάν δεις, εδώ τώρα, αν το κάνεις αυτό, δηλαδή κάνεις αυτή την υπέρθεση, στην ουσία είναι, σχηματίζεται ένα μάτι. Έτσι, εντάξει, τέλος πάντων. Οπότε αυτό λέγεται συχνά στην βιβλιογραφία το eye pattern. Eye pattern. Το διάγραμμα οφθαλμού, δηλαδή. Τώρα, το eye pattern δίνει κάποιες πληροφορίες, δηλαδή, καταρχήν, γιατί είναι έτσι παχύ. Είναι παχύ διότι πάει στον παλμό επάνω και προστίθεται και θόρυβος στο δέκτη. Οπότε, εσύ στην ουσία δεν έχεις ένα καθαρό παλμό, έχεις ένα παλμό με μουτζούρα. Αυτή η μουτζούρα είναι στην ουσία ο θόρυβος. Άρα, όσο πιο μεγάλο είναι αυτό το πράγμα, όσο πιο μεγάλο θόρυβο έχει σε σχέση με το σήμα, τόσο πιο παχύ θα είναι αυτό, έτσι, τόσο πιο... Οπότε, όσο πιο πολύ θόρυβο έχεις, τόσο πιο πολύ θα κλείνει το μάτι. Δηλαδή, εδώ τώρα είναι ανοιχτό, αν ο θόρυβος ήταν περισσότερος, δηλαδή είχαμε περισσότερα, πιο παχιά μαύρη αυτή τις κουκίδες, στην ουσία θα κατέβαινε κι άλλο αυτό. Άρα, είναι αυτό που λένε κλείνει το μάτι. Κλείνει το eye pattern, κλείνει το μάτι μάλλον. Οπότε, καταλαβαίνει κανείς ότι όσο πιο κοντά είναι αυτές οι δύο στάθμες,
σε σχέση με το, με το πάχος, ας πούμε, που σχηματίζεται από το θόρυβο, τόσο χειρότερο είναι το σύστημα. Έτσι. Τώρα, εδώ, αυτό είναι ένα πολύ καλό μάτι, γιατί, διότι βλέπω ότι το άνοιγμα, δηλαδή η διαφορά του 0 με το 1, είναι τόση και ο θόρυβος είναι εδώ. Άρα δεν είναι τόσο... Περιμένω ότι θα δουλέψει σωστά το σύστημα. Το πρόβλημα θα ήταν αν αυτό είχε αρχίσει και έκλεινε. Οπότε είχα μικρή απόσταση μεταξύ του 0 και του 1, οπότε εκεί θα περίμενα ότι γίνονται συχνά σφάλματα. Τώρα, υπάρχει και το horizontal, υπάρχει το vertical λοιπόν opening και το horizontal opening. Εδώ δηλαδή τι γίνεται, μπορεί κανείς να αρχίσει να βλέπει ότι οι παλμοί του διευρύνονται σημαντικά. Δηλαδή μπορεί να βάζει κανείς ένα τετραγωνικό παλμό και να, να παίρνει ένα σημαντικά διευρυμένο πράγμα. Οπότε, ναι μεν, εσύ μπορεί να μην έχεις πρόβλημα από το θόρυβο, αλλά επειδή οι παλμοί σου έχουν διευρυνθεί, αυτό τι σημαίνει ότι έχουν πέσει στους διπλανούς παλμούς. Οπότε και το πόσο, ας πούμε, είναι αυτό το άνοιγμα, παίζει κάποιο ρόλο. Έτσι, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει καθαρά μόνο τι γίνεται στον κάθετο άξονα, αλλά και στον οριζόντιο. Πολλές φορές μετά, όταν έχουμε μεγάλο έτσι, οριζόντιο, μικρό οριζόντιο άνοιγμα, σημαίνει ότι δεν έχω συγχρονίσει και καλά τα beat. Δηλαδή, αν δεν έχω συγχρονίσει καλά τα beat, μπορεί να έρχεται εδώ, εδώ, ο παλμός, εδώ, και να γίνεται έτσι μια μουτζούρα που να σου αφήνει τελικά ένα μικρό οριζόντιο άνοιγμα. Πάλι δηλαδή, αυτό το οριζόντιο άνοιγμα έχει να κάνει με την κυματομορφή που καταλαβαίνει στο δέκτη, πόσο διευρυμένη είναι, πόσο καλά έχεις κάνει τον χρονισμό ή ενδεχομένως και πόσο μπορείς να... τι επίπτωση έχει η διασπορά. Πολύ συχνά έτσι λοιπόν σε αποτιμήσεις συστημάτων, ειδικά για on-off king, δίνουν και ένα μάτι το οποίο βοηθάει κάποιον έτσι σχεδιαστή να καταλάβει τελικά, ρε παιδί μου, χωρίς να μετρήσει τον bitter rate αμέσως, να καταλάβει πόσο καλό είναι το σύστημά του. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα και γιατί έτσι επίσης χρησιμοποιείται και το μάτι. Χρησιμοποιείται επειδή, ωραία, παίρνεις ένα bitter rate. Πού οφείλεται αυτό, οφείλεται στο θόρυβο, οφείλεται στον κακό χρονισμό, οφείλεται στη διασπορά. Το μάτι σου δίνει έτσι μια ποιοτική πληροφορία. Τώρα, okay. Ωραία, είπαμε ότι το bitter rate το μετράμε. Αλλά τώρα, εάν ήταν να πάμε να στείλουμε το σύστημα και μετά να μετράγαμε το bitter rate, επειδή και ο εξοπλισμός είναι πολύ ακριβός, σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει πολύ ακριβό εξοπλισμό και τελικά μην χρειαζόταν, γιατί και με χειρότερο εξοπλισμό η ζεύξη να δούλευε. Άρα λοιπόν, ίσως έχουν μεγάλη αξία και κάποια μοντέλα τα οποία προσπαθούν να προβλέψουν πώς είναι η πιθανότητα σφάλματος. Και, okay, στην πιο απλή περίπτωση, που μπορεί να σκεφτεί κανείς, να αγνοήσει τη διασπορά, να αγνοήσει το θερμικό θόρυβο, να τα αγνοήσει όλα. Ποιο είναι το απόλυτο όριο που τίθεται στις επιδόσεις ενός οπτικού τηλεπικοινωνιακού συστήματος και μπορεί κανείς να δει ότι το όριο που τίθεται είναι από την ίδια τη φύση του φωτός. Είχαμε πει ότι το φως αποτελείται από φωτόνια. Τα φωτόνια, επειδή έτσι έχουν μια σωματιδιακή φύση, έχουν και μια εν γενή, ας πούμε, αβεβαιότητα στο πότε φτάνουν στο δέκτη. Και έχει βρεθεί ότι η αβεβαιότητα αυτή, μάλλον όταν λέει κανείς «έχω τόσα φωτόνια», δεν μπορείς να είσαι ακριβώς σίγουρος πόσα είναι αυτά. Έχεις μία βεβαιότητα. Όπως σε πολλά πράγματα στην κβαντική θεωρία υπάρχει μία βεβαιότητα. Δηλαδή, το να πεις ότι έχω νη φωτόνια, δεν μπορείς να είσαι πάντα τόσο σίγουρος. Μπορεί να έχεις λίγα λιγότερα, λίγα περισσότερα,
παίζει αυτό το πράγμα. Και έχει βρεθεί ότι εάν εγώ, ας πούμε, έρχομαι και καταγράφω τα φωτόνια μου σε μία διάρκεια από το 0 ως το T, άρα σε μία διάρκεια TAF, τότε ο αριθμός των φωτονίων που καταγράφω είναι τυχαίος, αλλά, okay, ακολουθεί μία κατανομή Poisson. Αυτή τώρα η κατανομή Poisson είναι ένα πολύ έτσι ωραίο παράδειγμα διακριτής κατανομής που εφαρμόζεται και στην πράξη. Περιγράφεται από αυτές εδώ τις πιθανότητες. Τώρα, τι είναι αυτό? TAF, είπαμε, είναι η διάρκεια που εγώ έρχομαι και καταγράφω τα φωτόνια μου. P είναι η μέση οπτική ισχύς του φωτός. Που καταγράφω. Άρα, εάν εγώ καταγράψω μία μέση, εν πάση περιπτώσει, οπτική ισχύ P, μπορώ, αν ξέρω και το TAF που το ξέρω γιατί εγώ έρχομαι και καταγράφω, μπορώ να έρθω να υπολογίσω την πιθανότητα να έχω ακριβώς μη μικρό φωτόνια. Τώρα, αυτό είναι κάτι σαν το... Αυτή η πιθανότητα είναι πολύ σύνηθης, δηλαδή πετάω ένα ζάρι. Στην περίπτωση του ζαριού έχω μία πολύ πιο απλή κατανομή, διακριτή. Για παράδειγμα, το P νι ίσον 1 είναι ίσον με το P νι ίσον 2 ίσον P νι ίσον 6 ίσον 1 έκτο. Δηλαδή είναι ισοπίθανα. Εντάξει, στην περίπτωση της κατανομής Poisson δεν είναι ισοπίθανα, ακολουθούν αυτή την κατανομή. Άλλες, δηλαδή, είναι πιο πιθανό να έρθουν από κάποιες άλλες. Και αυτό το καθορίζει αυτό εδώ το γινόμενο, το P επί TAF. Στην ουσία τι μας λέει, πάρε το P επί TAF, διαίρεσε δια το HF, ύψωσε το εις τιμή, πολλαπλασίασε και με αυτό το εκθετικό και διαίρεσε δια νη παραγωγικό. Θυμίζω ότι το νη παραγωγικό είναι νη επί νη μειον 1 επί μέχρι το 1. Είναι αυτά τα συνεχή γινόμενα. Ωραία. Τώρα, σε μια απλή περίπτωση, δηλαδή, αν υπέθετα ότι είμαι στο κενό, έτσι είχα, δηλαδή, μετέδιδα το φως μου στο κενό, οπότε δεν είχα καθόλου θερμικό θόρυβο και έφτιαχνα έναν φοβερό δέκτη, ο οποίος στην ουσία πώς δούλευε, έλεγε, μου στέλνεις, δεν μου στέλνεις φως, πάλι. Ένα είδος on of king. Άρα, ερχότανε, για να το σχεδιάσουμε αυτό το σύστημα, και μετρούσε τα φωτόνια κι αυτός. Είχα εδώ την πηγή, την οπτική, εδώ είχα έναν δέκτη που μετράει τα φωτόνια και λέει, δεν είναι στο σκοτάδι, αν δηλαδή δεν εκπέψει η πηγή, δεν υπάρχουν άλλα φωτόνια στο περιβάλλον. Άρα αυτό είναι μέσα στο κενό, μέσα στο σκοτάδι, αυτός δεν έχει... Είναι όλα ιδανικά δηλαδή. Okay. Άρα αυτός καταγράφει, ξέρει ακριβώς και πού αρχίζει και πού τελειώνει το κάθε bit και καταγράφει εδώ πέρα να δει τώρα. Αν έρχεται φως, λέει, όπα, για να έρχεται φως αυτό προέρχεται από εδώ. Άρα, μου στέλνει άσο. Εάν δεν καταγράψω φως, τότε αυτό μου στέλνει μηδέν. Έτσι. Άρα, είναι έτσι ένας ιδανικός, μια εξειδανίκευση αυτός. Είναι ένας φοβερός δέκτης, ο οποίος είναι πάρα πολύ ευαίσθητος, δηλαδή μπορεί να μετράει και το παραμικρό φως, ας πούμε, και λέει, αν εγώ στη διάρκεια του beat λάβω έστω και την παραμικρή ισχύ, μετρήσω δηλαδή κάποια φωτόνια, τότε καταλαβαίνω ότι μου έχει στείλει ένα. Εάν
δεν καταγράψω τίποτα, καταλαβαίνω ότι μου έχει στείλει μηδέν. Ωραία. Τώρα, αυτό, αν δεν υπήρχε αυτή η στατιστική, ας πούμε, συμπεριφορά των φωτονίων, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα κάνει ποτέ λάθος. Αφού δεν υπάρχουν άλλα φωτόνια στο σύστημα και τα φωτόνια δεν είχαν καμία τυχαιότητα, με το που έστελνε αυτός έστω και ένα φωτόνιο η πηγή, ας πούμε, θα έλεγε ο άλλος, όπου μου στείλες ένα. Δηλαδή θα δούλευε χωρίς φάλματα. Τώρα, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η στατιστική αβεβαιότητα, έχω πρόβλημα. Και για να δούμε τώρα πότε έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, πότε κάνει σφάλμα ο δέκτης. Γιατί αν αυτός εκπέμψει, αν αυτός δεν εκπέμψει τίποτα, ο άλλος δεν θα μετρήσει τίποτα. Άρα δεν θα κάνει λάθος στο 0. Θέλω να πω δηλαδή ότι η πιθανότητα σφάλματος στο 0, δεν υπάρχουν σφάλματα. Δεν υπάρχουν. Γιατί? Διότι φωτόνια άλλα εκτός από το σύστημα δεν υπάρχουν. Άρα εάν αυτό στείλει 0, πού θα βρει φωτόνιο ο άλλος να καταλάβει. Τώρα, το πρόβλημα ποιο είναι? Να στείλεις ένα, δηλαδή να εκπέμψεις κάποια φωτόνια, αλλά αυτά να, επειδή ακριβώς είναι, υπάρχει αυτή έτσι η εγγενής αβεβαιότητα, ο δέκτης να μην, να τύχεις τώρα στην, να σπάσει ο διάολος το ποδάρι του που λένε, και να τύχεις στην περίπτωση όπου δεν καταγράφεις τίποτα. Δηλαδή, να στείλεις ένα, να έχεις εσύ, να νομίζεις ότι έχεις στείλει αυτά τα φωτόνια, P επί τάβδια HF, P λέω και πάλι είναι η οπτική ισχύ, TAF είναι η διάρκεια που εσύ καταγράφεις, που η διάρκεια του bit, HF διαιρώ και επομένως βρίσκω τον μέσο αριθμό των φωτονίων. Έτσι. Αλλά τώρα να έχεις πέσει εσύ στην ειδική περίπτωση όπου τελικά να μην λάβεις κανένα φωτόνιο. Ποια είναι η πιθανότητα αυτή? Είναι τελικά το ν να είναι 0. Εάν αντικαταστήσω εδώ, ν ίσον 0, π δια τάφ δια HF στη ν, στη μηδενική μου κάνει 1. Ν παραγωγικό, 0 παραγωγικό εξορισμού, οπα, εξορισμού είναι ίσον 1. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε στα βιβλία, θα δούμε ότι το 0 παραγωγικό είναι πάντα ίσον 1. Ωραία, άρα τελικά η πιθανότητα να νομίζω εγώ, ρε παιδί μου, ότι έχω στείλει άσο και τελικά να μην φτάσει κανένα φωτόνιο εδώ, σύμφωνα με αυτά που μου λέει αυτός εδώ πέρα, είναι η πιθανότητα του μη ίσον 0, είναι A στη μειοπετά δια HF. Αυτή εδώ είναι η πιθανότητα να εκπέμψω ένα και να καταλάβω στο δέκτη 0, γιατί δεν μέτρησα κανένα φωτόνιο. Ωραία. Αυτή λοιπόν είναι η πιθανότητα να κάνω σφάλμα. Ποια είναι η πιθανότητα να κάνω σφάλμα λοιπόν? Η πιθανότητα να κάνω σφάλμα είναι, εδώ τώρα πρέπει να κάνω μια υπόθεση, να πούμε ότι τα bits που στέλνω είναι ισοπίθανα. Το ναι. Μύθο και τα λέω που στα... Εδώ. Εδώ. Είναι ο αριθμός των φωτονίων που τελικά μετράω. Ναι, ναι, σωστό. Εδώ δηλαδή θα έλεγα A στην... Ναι, ναι, κάτσε, μην μπερδευτούμε. Κάτσε να μην μπερδευτούμε. Εγώ έχω τον αριθμό των φωτονίων που μετράω στο διάστημα 0 ως T. Έτσι. Ωραία, εγώ ξέρω να υπολογίζω αυτό εδώ. Δηλαδή, ξέρω να υπολογίζω την πιθανότητα τα ν κεφαλαίο, ο αριθμός των φωτονίων που μετράω, να είναι ίσο με ένα ανακέραιο ν. Έτσι. Επίσης, από αυτό μπορώ να έρθω και να υπολογίσω το μέσο ν. Το μέσο ν τι είναι?
Αυτό εδώ. Αυτό είναι το μέσο νι. Έτσι. Άρα το μέσο νι μπορώ να δείξω ότι ισούται, αν κάνω τις πράξεις δηλαδή, ισούται με πέταφ για HF. Άρα λέω και πάλι ότι εγώ μπορεί να νομίζω, επειδή ξέρω τι ισχύ βάζω, να νομίζω ότι να ξέρω πόσο είναι το μέσο νι, αλλά μπορεί να σπάσει ο διάολος το ποδάρι του εξαιτίας της κλιβαντικής φύσης του φωτός και τελικά να μην καταγράψω κανένα φωτόνιο. Άρα, όταν στέλνω 0, δεν έχω πρόβλημα, γιατί 0, δεν στέλνω κανένα φωτόνιο, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα. Όταν στέλνω 1, έχω μία βεβαιότητα εξαιτίας αυτού. Αν τώρα, στις τηλεπικοινωνίες, συχνά υποθέτουμε ότι τα 0 και τα 1 είναι ισοπίθανα. Δηλαδή, τα μισά bit είναι 0, τα άλλα μισά bit είναι 1. Από αυτά τα μισά bit, λοιπόν, που είναι 1, εκεί μόνο μπορεί να γίνει πιθανότητα σφάλματος. Άρα, η συνολική πιθανότητα σφάλματος, αν πάρω δηλαδή μια μεγάλη μπιτοσειρά, στα μισά bit έχω να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα. Στους άσους. Ωραία. Άρα, πόσα bit, ποια είναι η πιθανότητα σφάλματος, είναι η πιθανότητα να στείλω 1, εν δεύτερο δηλαδή, επί την πιθανότητα τελικά να λάβω 0 φωτόνια. Έτσι. Άρα η πιθανότητα σφάλματος αυτόν τον ιδανικό δέκτη, το bear, είναι 1 δεύτερο επί αυτό. Αν αντικαταστήσω τώρα εδώ μέσα θα βρω A στη μείον πετάφ δια HF. Αυτή λοιπόν είναι η πιθανότητα σφάλματος που υπάρχει σε αυτόν τον ιδανικό δέκτη, όπου δεν υπάρχει κανένας άλλος θόρυβος, εκτός από την κβαντική φύση του φωτός. Και μπορεί κανείς να δείξει αν αυτό, λοιπόν, το συμβολήσουμε με μέσο νι, το πετάφ δια HF, αν αντικαταστήσει εδώ το μέσο νι, το πιμή, ξέρω εγώ, και βάλει εδώ 27, θα πάρει 1 δεύτερο επί A στη μείον 27, θα του δώσει περίπου 10 στη μείον 12. Άρα με 27 φωτόνια, κατά μέσο όρο, μπορεί να πετύχουμε μία πιθανότητα σφάλματος 10 στη μείον 12. Τώρα αυτό, όμως, λέω και πάλι, είναι λαμβάνοντας μόνο υπόψη την κβαντική φύση του φωτός. Too good to be true. Αυτό ισχύει μόνο στους οπτικούς δέκτες. Μόνο στους οπτικούς δέκτες και μόνο σε αυτήν την πολύ ιδανική περίπτωση. Όπου δεν υπάρχει κανένας άλλος θόρυβος στο σύστημα εκτός... Όταν λέω αυτό εννοώ τα σφάλματα που δεν υπάρχουν στο μηδέν. Ναι, ναι. Μόνο στην περίπτωση του οπτικού δέκτη και στην περίπτωση όμως που τον έχω κατασκευάσει έτσι. Στην πράξη δεν γίνεται έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό είναι το απόλυτο όριο που θέτει η ίδια η φύση. Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί εκεί έχεις και τον ηλεκτρονικό θόρυβο. Εδώ δεν τον έχουμε λάβει υπόψη μας. Και εδώ τον έχουμε, αλλά προς το παρόν τον έχουμε αγνοήσει για να δούμε ποιο είναι το απόλυτο όριο της πιθανότητας σφάλματος. Και βρίσκουμε ότι χρειαζόμαστε τελικά 27 φωτόνια ανά bit. Δηλαδή το μέσο νι πρέπει να είναι 27. Τώρα, 27 φωτόνια ανά bit δεν είναι πολύ μεγάλη ισχύς, δηλαδή είναι αρκετά μικρή ισχύς. Θα δούμε όμως ότι στην πράξη μπορεί να, έχουμε και 100, να χρειάζεται τελικά το σύστημα 100 φορές παραπάνω από αυτό. Δηλαδή, το κβαντικό όριο είναι μία εξειδανίκευση. Σου λέει, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις, αν δεν είχες κανένα άλλο θόρυβο στο σύστημα και είχες μόνο τον κβαντικό θόρυβο του φωτός, την κβαντική φύση μάλλον του φωτός, θα χρειαζόσουν 27 φωτόνια να μπει για να πετύχεις αυτό το bit error rate. Στην πράξη μπορεί να είναι και 100 φορές παραπάνω ή 10 φορές παραπάνω, ξέρω εγώ. Άρα είναι ένα πολύ ιδανικό όριο που στην πράξη ποτέ δεν το... υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που το χειροτερεύουν πολύ αυτό. Είναι προφανές ότι όσα περισσότερα φωτόνια ένα bit χρειάζεσαι, τόσο περισσότερη ενέργεια χρειάζεσαι ένα bit, οπότε κάποιος
βλέπει να πληρώνει τη ΔΕΗ. Και τώρα, υπάρχουν πολλές, ας πούμε, περιπτώσεις και είναι μια σύγχρονη τάση αυτής της τηλεπικοινωνίας, όπου θέλουν να κάνουν τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα όσο το δυνατόν πιο, θα έλεγε κανείς, λιγότερο ενεργοβόρα. Έτσι. Δεν ξέρω αν το πετυχαίνουν πάντα και γενικά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή της τηλεπικοινωνίας τελικά και πώς το μετράμε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, να σταματήσουμε εδώ για την πρώτη ώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πράξη. Είπαμε υπάρχει ο θερμικός θόρυβος. Τώρα, οτιδήποτε ηλεκτρονικό κύκλωμα ανοίξω, θα δω ηλεκτρονικό θόρυβο. Άλλοτε πολύ, άλλοτε όχι πολύ, ας πούμε. Άλλοτε λίγο. Εντάξει, ο θερμικός θόρυβος οφείλεται στην τυχαία κίνηση των ηλεκτρονίων όταν η θερμοκρασία είναι πεπερασμένη. Δηλαδή αρχίζουν αυτά και κινούνται, όταν κινείται ηλεκτρικό φορτίο, αυτό μεταφράζεται σε ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα λοιπόν, με το που ανοίγω εγώ τον παλμογράφο ή οτιδήποτε άλλο ηλεκτρονικό, θα δω μια μικρή τάση, ένα μικρό ρεύμα, που οφείλεται ακριβώς σε αυτή την τυχαία κίνηση των ηλεκτρονίων. Τώρα, στην πράξη, υπάρχουν διάφορων ειδών ενισχυτών, δηλαδή είδαμε εδώ ότι χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, έναν ενισχυτή, αυτός είναι συνήθως ενισχυτές διαγωγημότητας, λέγονται, τρασιμπέντας, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, έχεις έναν ηλεκτρονικό εδώ ενισχυτή, αυτός στην έξοδό του θα βγάλει κάποιο θόρυβο. Δηλαδή, πέρα από οτιδήποτε άλλο που υπάρχει εδώ πέρα ο θόρυβος, οι ενισχυτές αυτοί καθεαυτοί βγάζουν έναν σημαντικό θερμικό θόρυβο. Καλά, σημαντικό. Εξαρτάται από το πόσο καλός είναι ο ενισχυτής και πόσο κανείς τον έχει πληρώσει τελικά. Τι είναι αυτός ο θερμικός θόρυβος? Είναι αυτό που λέμε ένας λευκός, ένας AWGN. Είναι additive θόρυβος, δηλαδή προστίθεται στο σήμα. Είναι white, είναι λευκός, δηλαδή μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι σε ένα φάσμα, αυτός ο θόρυβος, μια περιοχή, αυτός ο θόρυβος κατανέμεται ομοιόμορφα, δηλαδή όσο έχω και στις χαμηλές συχνότητες θόρυβο, έχω και στις υψηλές συχνότητες. Αυτό είναι μια προσέγγιση πάντα. Άρα, additive white, Gaussian. Τι σημαίνει Gaussian? Ότι άμα πάρω δείγματα του θορύβου και αρχίζω και θυγματοληπτώ, θα δω ότι αυτές οι τιμές που λαμβάνω, αν θυγματοληπτήσω, ακολουθούν μια Gaussian κατανομή. Η Gaussian κατανομή είναι μια καμπάνα. Τι εννοούμε ακολουθεί μια Gaussian κατανομή? Ότι η πυκνότητα πιθανότητας, το probability density function, η πυκνότητα πιθανότητας του θορύβου, είναι μια γκαουσιανή καμπάνα, συνήθως με μέση τιμή 0. Άρα, όχι μόνο έχω, ξέρω τα δείγματα, ξέρω δηλαδή, πώς να το πω, ξέρω και τη στατιστική αυτού του θορύβου, συνήθως θεωρούμε ότι είναι γκαουσιαν. Άρα, additive white γκαουσιαν και το νι είναι το noise. Έτσι. Τώρα, να θυμίσω ότι αυτό το probability density function, η πυκνότητα πιθανότητας, πώς ορίζεται? Το F νι του χ είναι η πιθανότητα ο θόρυβός μου να βρεθεί σε μία στενή περιοχή ανάμεσα στο χ μείον δέλτα χ δεύτερα, θα πω τώρα τι είναι το δέλτα χ, και στο χ συν δέλτα χ δεύτερα.
διά το δέλτα χ. Δηλαδή, έρχομαι και παίρνω το διάστημα των τιμών που μπορεί να έχω στο θόρυβο. Λογικά αυτός ο θόρυβος τώρα θερμικός είναι από το μείον άπειρο στο συνάπειρο. Ωραία. Λέω λοιπόν, εδώ πέρα παίρνω ένα διάστημα με μήκος δέλτα χ και κέντρο το χ. Και λέω, πώς είναι η πιθανότητα το πλάτος του θορύβου, αυτό δηλαδή από τα κατσαρά εδώ κάνει ο θόρυβος, χωρίς σήμα, πώς είναι η πιθανότητα να βρεθεί μέσα σε αυτό το διάστημα, διά το διάστημα αυτό. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια πυκνότητα πιθανότητας. Δηλαδή παίρνω την πιθανότητα να βρεθώ μέσα σε αυτό το διάστημα διά το μήκος του διαστήματος. Προφανώς, εάν έχω λοιπόν μια PDF, αυτή την probability density function, αυτή εδώ, εάν την υπολογίσω, στην περίπτωση του Gauss είχαμε πει ότι είναι αυτή η καμπάνα. Ωραία. Τι μου λέει αυτό? Μου λέει ότι αν πάρω εδώ το ευθύγραμμο τμήμα, το διάστημα τιμών, δέλτα χ, βλέπω ότι η πιθανότητα να βρεθώ σε αυτό εδώ πέρα το διάστημα είναι ευνή του χ επί δέλτα χ. Γιατί είναι ευνή του χ επί δέλτα χ? Διότι είχαμε πει ότι από τον ορισμό της πυκνότητας πιθανότητας, όταν το δέλτα χ είναι πολύ μικρό, αν λοιπόν πάρω εδώ ότι το δέλτα χ είναι πολύ μικρό, το ν θα βρεθεί εδώ μέσα. Άρα τι βλέπω? Βλέπω ότι πολλαπλασιάζονται, αν το δέλτα χ λέω είναι πολύ μικρό, και πολλαπλασιάσω την τιμή της πυκνότητας πιθανότητας στο κέντρο επί το δέλτα χ, παίρνω την πιθανότητα ο θόρυβός μου να βρεθεί μέσα σε αυτό το διάστημα. Ωραία. Άρα τι βλέπω? Επειδή εδώ είναι υψηλή, ενώ εδώ η πυκνότητα πιθανότητας είναι χαμηλή, έχει πέσει, σημαίνει ότι αν πάρω εδώ το δέλτα χ ή το πάρω εδώ, σημαίνει ότι εδώ πέρα το σήμα μου έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθεί εδώ μέσα από ότι εδώ μέσα. Έτσι, γιατί το εύνη του χ επί δέλτα χ είναι μεγαλύτερο εδώ από ότι εδώ. Έτσι, άρα η πυκνότητα πιθανότητας μου δείχνει και πού είναι συγκεντρωμένα τα δείγματα του θορύβου. Δηλαδή μου λέει ότι, ξέρεις τι, είναι συγκεντρωμένα κοντά στο 0. Ενώ είναι πιο απίθανο να βρεθούν στα άκρα. Έτσι. Πάντα είναι πιθανό, αλλά είναι απίθανο. Τώρα, η Gaussian λοιπόν, αυτή η κατανομή, περιγράφεται από την εξίσωση F ν του χ ας πάρουμε τη γενική περίπτωση, χ μείον μη, τετράγωνο δια 2 σίγμα τετράγωνο. Δηλαδή, το x που θυμίζω είναι η στην χ. Έτσι. Έχω δύο παραμέτρους, το σίγμα και το μη. Έτσι. Τώρα, βλέπω λοιπόν ότι είναι μία εκθετική, περιγράφεται από το ένα τετράγωνο στο x, x χ, a στη χ τετράγωνο, και έχω δύο παραμέτρους που την καθορίζουν, το σίγμα και το μη. Τώρα, αυτές οι δύο παράμετροι καθορίζουν και την καθορίζουν και το πώς είναι λίγο αυτή η καμπάνα, η γκαουσιανή. Για να δούμε γιατί. Καταρχήν, μπορεί εύκολα κανείς να δείξει ότι επειδή το σήμα μου θα πρέπει να βρίσκεται είτε εδώ, είτε εδώ, είτε κάπου εδώ, σημαίνει ότι το άθροισμα όλων αυτών, από άισον 1 ως νη, αν εδώ πω ότι είναι τα χι άι,
χι i επί δέλτα χ, ή εδώ θα είμαι, ή εδώ, ή εδώ, ή εδώ. Εντάξει, εδώ είναι πιο πιθανό να είμαι από ότι εδώ κτλ. Αλλά επειδή κάπου θα είμαι εκεί μέσα, θα πρέπει όλο αυτό το ολοκλήρωμα να κάνει μονάδα. Δηλαδή με πιθανότητα 100% θα πρέπει το σήμα μου να βρίσκεται ή εδώ, ή εδώ, ή εδώ, ή εδώ, ή εδώ. Αν αθροίσω λοιπόν όλες αυτές τις μονάδες, θα πρέπει να βγάλω ένα. Τώρα, τι να πάρω άθροισμα με πολύ μικρά δέλτα χ, τι να πάρω ολοκλήρωμα, έτσι. Από μείον άπειρο ως συνάπειρο. Ωραία. Άρα, θυμίζω ότι αυτά τα έχετε κάνει και στις πιθανότητες, έτσι δεν είναι. Ότι το ολοκλήρωμα της PDF από μείον άπειρο ως συνάπειρο πρέπει να είναι πάντα ένα. Για να είναι πυκνότητα πιθανότητα αυτό το πράγμα. Μπορεί όντως κανείς να έρθει να υπολογίσει αυτό το ολοκλήρωμα από μείον άπειρο ως συνάπειρο και να δείξει ότι είναι ένα. Ωραία, για να δούμε τώρα κάτι άλλο. Ποια είναι η μέση τιμή του σήματος, του θορύβου αυτού. Υποπτευόμαστε ότι εφόσον όσο έχουμε από εδώ, έχουμε και από εδώ, τελικά η μέση τιμή, επειδή είναι και συμμετρική η PDF, θα βγαίνει 0. Τώρα, στη στατιστική, στις πιθανότητες μάλλον, στις τυχαίες μεταβλητές, πώς υπολογίζουν, τώρα συνήθως εγώ το γράφω A στην A η νη. Ίσως στο μάθημα το κάνατε μέσο νη. Είναι η μέση τιμή του θορύβου, ας πούμε. Ναι. Αυτό τώρα, ναι, ακριβώς. Αυτό πώς είναι, είναι το ολοκλήρωμα από μείον άπειρο ως συνάπειρο, χ ευνή του χ δε χ. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι τέτοιο, πολλαπλασιάζω και με ένα χ. Αυτό μου δίνει τη μέση τιμή. Μπορώ να αντικαταστήσω αυτό εδώ, να κάνω την ολοκλήρωση και να δω ότι το μη είναι η μέση τιμή. Άρα αυτή η παράμετρος, το μη που καθορίζει την Gaussian κατανομή, είναι και η μέση τιμή της. Άρα όταν έχω μέση τιμή 0, στην ουσία το μη πρέπει να είναι ίσο με 0. Άρα αυτή εδώ η κατανομή που έχει μέση τιμή 0 είναι η εύνη του χ 1 δια σίγμα ρίζα 2π, A στη μείον χ τετράγωνο, δια 2 σίγμα τετράγωνο. Δηλαδή, έχω θέση μη ίσον 0, γιατί βλέπω ότι έχω μέση τιμή 0. Τώρα, συνήθως οι θόρυβοι έχουν μέση τιμή 0. Έτσι. Τώρα, ποιος είναι αυτός που μετράει την ισχύ του θορύβου. Για να δούμε. Να σβήσω λίγο εδώ ή... Να σβήσω αυτό. Ποιος είναι αυτός που μετράει την ισχύ του θορύβου. Η μέση τιμή δεν είναι καλό τέτοιο, γιατί μπορεί να έχω, ας πούμε, αυτό το θόρυβο και να έχω και αυτό το θόρυβο. Και οι δύο έχουν μέση τιμή 0, αλλά είναι προφανές ότι αυτός είναι πιο ισχυρός από αυτόν. Άρα, η μέση τιμή δεν μου λέει πόσο ισχυρός είναι ο θόρυβος. Γιατί άμα είναι 0 ειδικά, έχω πρόβλημα. Ωραία. Για να δω. Θέλω να μετρήσω αυτό και αυτό. Δηλαδή, με ενδιαφέρει, ας πούμε, το πλάτος, θα έλεγε κανείς, του σήματος. Άρα θα μπορούσα να μετρήσω κάτι το οποίο να αυξάνεται με το πλάτος. Μπορώ να μετρήσω το χ, το νι, μάλλον, το νι μείον νι, στο τετράγωνο. Δηλαδή, για να δούμε. Αυτά εδώ είναι τα νι. Εδώ είναι το μη. Ας πούμε ότι το νι είναι 0. Ωραία. Βλέπω λοιπόν ότι όσο πιο ισχυρός είναι ο θόρυβος, τόσο μεγαλύτερο είναι και η απόσταση του νι από το μη. Δηλαδή, αυτός ο θόρυβος τώρα εδώ έχει μικρή απόσταση από τη μέση τιμή. Άρα το νι μείον μη στο τετράγωνο είναι μικρό. Ενώ αυτός ο θόρυβος ο μεγάλος έχει μεγάλη απόσταση από την μέση τιμή, άρα το νι μείον νι στο τετράγωνο είναι μεγάλο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν βλέπω ότι το σίγμα τετράγωνο, μάλλον αυτό το πράγμα, η αναμενόμενη τιμή του νι μείον νι, άρα η διασπορά, αυτό το βάζουμε var νι,
είναι ένα μέτρο του πόσο ισχυρός είναι αυτός ο θόρυβος. Τώρα, στην περίπτωση της γκαουσιανής κατανομής, το που ήταν το 1 δια σίγμα ρίζα 2 πι εις τη μείον χ μείον μη στο τετράγωνο για 2 σίγμα τετράγωνο, μπορεί κανείς να δείξει ότι η διασπορά, η οποία διασπορά τώρα πώς υπολογίζεται, όπως περίπου και η μέση τιμή, δηλαδή λέει κανείς ότι το βαρ του νη, δηλαδή η μέση τιμή του νη μείον μη στο τετράγωνο, είναι απλά από μείον άπειρο συν άπειρο, όπου νη βάζει το χ, χ μείον μη στο τετράγωνο, fχ, ευνή του χ, δε χ. Άρα, αν κανείς αντικαταστήσει αυτό εδώ, θα βρει ότι η διασπορά είναι ίση με σίγμα τετράγωνο. Άρα, βλέπω ότι το σίγμα που βάζω εδώ, στην ουσία είναι η διασπορά, η ρίζα της διακύμανσης, η διασπορά δηλαδή, το STD του νη. Άρα, η γκαουσιανή κατανομή καθορίζεται από τη μέση τιμή, που συνήθως για τους θορύβους που έχουμε εμείς είναι 0, και η ισχύς του θορύβου, η ένταση του θορύβου, καθορίζεται από το σίγμα, που είναι η διακύμαση, από το σίγμα τετράγωνο, εν πάση περιπτώσει, που είναι η διακύμαση της, κατανομής μας. Άρα, με αυτές τις δύο παραμέτρους, καθορίζω πλήρως την πυκνότητα πιθανότητας του θορύβου. Τώρα, τι εννοούμε ότι ο θόρυβός μας είναι λευκός? Υπάρχει αυτό που λένε η συσχέτιση μεταξύ των δειγμάτων του θορύβου. Δηλαδή, υπάρχουν θόρυβοι οι οποίοι κάνουν κάτι τέτοια. Υπάρχουν και θόρυβοι που κάνουν κάτι τέτοια. Ωραία, ποια είναι τώρα η διαφορά αυτού του θορύβου με αυτόν? Ότι αυτός ο θόρυβος μεταβάλλεται αργά, ενώ αυτός ο θόρυβος είναι πολύ γρήγορος. Τι πάει να πει τώρα μεταβάλλεται αργά αυτός ο θόρυβος? Δηλαδή, είναι μάλλον απίθανο τη μία στιγμή να είσαι εδώ και την άλλη να βρεθείς αμέσως κάτω από τον άξονα. Πρέπει να πηγαίνεις, κάνεις τέτοιες αργές μεταβάσεις. Αυτός όμως κάνει πολύ γρήγορες μεταβάσεις. Δηλαδή, μπορεί να είσαι εδώ και την επόμενη χρονική στιγμή να είσαι αμέσως εκεί κάτω. Υπό μία έννοια λοιπόν, όχι υπό μία έννοια, αυτός εδώ ο θόρυβος, ο αργός, έχει ένα είδος συσχέτισης στο ένα δείγμα με το άλλο. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι στα πολύ θετικά και να βρεθείς κατευθείαν στα αρνητικά. Μάλλον θα βρεθείς πάλι σε κάτι θετικό. Ενώ αυτό, αν το κοιτάξεις, ας πούμε, είναι ένας χαμός. Δηλαδή, μπορεί να είσαι στα αρνητικά, την άλλη μέρα, την άλλη στο επόμενο δείγμα, να είσαι στα αρνητικά. Λέμε λοιπόν ότι ένα μέτρο για να αποφασίσουμε πόσο γρήγορος είναι αυτός ο θόρυβος, είναι να πάρουμε αυτό που λέμε το φάσμα του θορύβου. Το φάσμα του θορύβου καθορίζεται από την πυκνότητα, τη φασματική πυκνότητα. Η φασματική πυκνότητα είναι ο μετασχηματισμός Φουριέ της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης. Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης είναι, μου εκφράζει ακριβώς αυτό εδώ. Δηλαδή, μου λέει πόσο συσχετισμένα είναι δύο δείγματα του θορύβου στο τ, τ συν τ αγγλικό, τα οποία απέχουν τ ελληνικό. Άρα λοιπόν, ένας γρήγορος θόρυβος, επειδή τη μία μπορεί να είσαι θετικός, να είναι αρνητικός, αυτό το γινόμενο θα είναι 0. Δηλαδή, αμέσως, τι θετικός, τι αρνητικός, είναι πολύ εύκολο να πετύχεις, ας πούμε, με το που απομακρύνεσαι λίγο, χάνει τη συσχέτιση. Ενώ αυτός περιμένω να έχει μια πιο αργή
να μειώνεται πιο αργά η συνάρτηση αυτοσχέτισης σε σχέση με το τε. Τώρα, στην περίπτωση αυτού που λέμε λευκού θορύβου, η συνάρτηση αυτοσχέτισης δίνεται από, από ένα δέλτα του Dirac με μία σταθερά μπροστά, συνήθως την βάζουμε μηδέν δεύτερα, αλλά μπορούμε να τη βάλουμε όπως θέλουμε. Και αν κανείς έρθει αυτό και το βάλει εδώ, θα πάρει ο μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης δέλτα, είναι μία σταθερά. Άρα βλέπει ότι όντως η φασματική πυκνότητα του λευκού θορύβου, που μας δείχνει ποιες συχνότητες υπερισχύουν, είναι παντού σταθερή. Άρα λοιπόν αυτός ο θόρυβος που είχα ζωγραφίσει εδώ που μεταβάλλεται πολύ γρήγορα έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να είναι λευκός. Τώρα ο άλλος ο θόρυβος που ήταν πιο αργός σημαίνει ότι η συνάρτηση, η φασματική πυκνότητα ισχύως ήταν, μπορεί να πήγαινε κάπως έτσι, ξέρω εγώ. Δηλαδή να ευνοόντουσαν οι χαμηλές συχνότητες που σημαίνει ότι ο θόρυβος μεταβάλλεται αργά. Τέλος πάντων, αυτά είναι τώρα και λίγο από τη θεωρία των τυχαίων σημάτων. Πάντως όταν εμείς λέμε θόρυβος έτσι λευκός, εννοούμε ότι θεωρούμε με μια πολύ καλή προσέγγιση ότι ισοκατανέμεται η πυκνότητα ισχύως του σε όλες τις συχνότητες. Εντάξει, τώρα αυτό βέβαια έχει και μια περίεργη συνέπεια, διότι εάν ο θόρυβος κατανέμεται, η πυκνότητα ισχύως είναι σταθερή σε όλες τις συχνότητες, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η πυκνότητα ισχύως, πώς είναι η ολική ισχύ του θορύβου, είναι η πυκνότητα ισχύως επί το εύρος ζώνης. Άρα αν έχω όλο αυτό εγώ, έχω μία σταθερή πυκνότητα θορύβου που ξεκινάει από τα 0, φτάνει στα 10 GHz είναι σταθερή, 40 GHz είναι σταθερή, πώς θα υπολογίσω τη συνολική ισχύ του θορύβου? Θα πρέπει να ολοκληρώσω την πυκνότητα ισχύως στο εύρος που μου δίνει. Αν όμως αυτό είναι παντού σταθερό, το ολοκλήρωμα θα είναι άπειρο. Έτσι, γιατί αυτό είναι παντού μια ευθεία, μια ευθεία αφήνει άπειρο εμβάδο. Άρα αυτό τι μου λέει? Μου λέει ότι ο λευκός θόρυβος έχει άπειρη ενέργεια. Που δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Στην πράξη τώρα τι γίνεται? Ότι οι θόρυβοι που έχουμε είναι έτσι σταθεροί, αλλά στις υψηλές συχνότητες πέφτουν. Κάνει κάτι τέτοιο. Άρα, στο εύρος ζώνης που κοιτάμε εμείς, σε αυτό ας πούμε, μεταπέφτει, όντως μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι σταθερός. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο λευκός θόρυβος τυπικά σημαίνει άπειρο πλάτος. Έτσι, αλλά αυτό το άπειρο πλάτος δεν ισχύει, γιατί δεν είναι ο θόρυβος λευκός. Τέλος πάντων, στο εύρος ζώνης όμως που συνήθως εμάς μας ενδιαφέρουν οι τηλεπικοινωνιακοί έτσι, δέκτες, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η πυκνότητα ισχύως είναι σταθερή και επομένως η ισχύ του θορύβου, το σίγμα τετράγωνο δηλαδή στην ουσία, πώς υπολογίζεται? Υπολογίζεται το ολοκλήρωμα της φασματικής πυκνότητας που είπαμε είναι σταθερή επί το εύρος ζώνης. Άρα υπάρχει μια εξίσωση που δίνει πώς είναι η φασματική πυκνότητα. Είναι 4 επί τη σταθερά του Μπόλτσμαν, επί τη θερμοκρασία, δια την αντίσταση πάνω στην οποία εγώ μετράω το θόρυβο. Συνήθως όταν έχω ένα κύκλωμα ενισχυτή, αυτό πρέπει να το αντικαταστήσω με αυτό που λέμε την αντίσταση ανάδρασης. Τώρα, τι είναι αυτό? Είναι μία αντίσταση που βάζουμε στον ενισχυτή για να κάνουμε... γιατί συνήθως αυτοί οι ενισχυτές έχουν υλοποιηθεί με την τεχνική της ανάδρασης. Τέλος πάντων, είναι μία χαρακτηριστική αντίσταση του ενισχυτή. Ναι. Αυτός τώρα βρίσκεται πού, στο δέκτη? Στο δέκτη και απουσία φωτός. Με το που το ανάβεις δηλαδή. Στο ηλεκτρονικό κομμάτι, ναι. Το καταγράφεις δηλαδή και στον παλμογράφο αυτό. Τώρα, βλέπω επομένως ότι τι κάνω εδώ για να υπολογίσω πώς είναι η διακύμαση. Πολλαπλασιάζω τη φασματική πυκνότητα ισχύως επί το εύρος ζώνης του δέκτη. Και βρίσκω πόσο είναι η ισχύ του θορύβου.
Βλέπω λοιπόν ότι αυτό εδώ πέρα το πράγμα, αν εγώ μετράω, ας πούμε, το σήμα μου είναι ρεύμα, δηλαδή αμπέρ, το σήμα στο τετράγωνο είναι αμπέρ τετράγωνο. Άρα εδώ θα έχω αμπέρ τετράγωνο, εδώ θα έχω κάτι επί μονάδες που είναι το ευρωζώνης. Άρα αυτό εδώ, η φασματική πυκνότητα δηλαδή του θορύβου, πρέπει να μετρέται σε αμπέρ τετράγωνο δια χέρτζ. Η ρίζα αυτού πρέπει να είναι αμπέρ δια ρίζα χέρτζ. Και πολλές φορές οι κατασκευαστές των δεκτών μου δίνουν αυτό εδώ πόσο περίπου είναι. Μου δίνουν δηλαδή πόση είναι η φασματική πυκνότητα ισχύως του θορύβου. Το έχουν μετρήσει. Ξέρω εγώ, είναι 10 εις τη 24, ξέρω εγώ, αμπέρ τετράγωνο δια χέρτζ. Άρα παίρνω αυτό, πολλαπλασιάζω με το ευρωζώνης και βλέπω πόσο παίζει και πόσο είναι και ο δέκτης. Πόσο θόρυβο βγάζει, πόση είναι η ισχύ του δέκτη. Βλέπω όμως ότι, μια πολύ σημαντική παρατήρηση, ότι όσο αυξάνει το ευρωζώνης, το ΜΕ, που εγώ μετράω το θόρυβο, τόσο μεγαλώνει και η ισχύ του. Το σίγμα, δηλαδή, είναι ανάλογο. Άρα, εάν εγώ έχω έναν δέκτη με μεγάλο ευρωζώνης, θα πάρω και μεγάλο θόρυβο, έτσι. Είναι αυτό που στην ουσία μας απαγορεύει, ένα από τα πράγματα που μας απαγορεύει, να ανεβούμε πολύ ψηλά σε ρυθμό. Αν βάλουμε πολλούς δέκτες, θα έχουμε το άθροισμα, θα είναι καλύτερο. Τώρα, αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό το κάνουν και στα σύρματα. Στα σύρματα έχουν αυτά που λένε τα μίμο-τεχνικές. Δηλαδή, έχω πολλούς πομπούς και πολλούς δέκτες. Έτσι, αποδεικνύεται λοιπόν ότι στην περίπτωση των RF μπορώ να πετύχω καλύτερες επιδόσεις αν έχω πολλούς δέκτες και τους έχω οπτιμάρει κάπως, ας πούμε, να ακούνε κάπως συγκεκριμένα. Δηλαδή, μπορεί, αυξάνοντας τον αριθμό των δεκτών, να βελτιώσω τη λειτουργία κρατώντας την ίδια μέση ισχύ για το σήμα μου. Έτσι. Αυτό είναι το... χρησιμοποιείται και στα σύρματα δίκτυα πολύ συχνά το μίμο, οι μίμο τεχνολογίες. Τώρα, στις οπτικές είναι μια άλλη ιστορία. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, δεν ισχύουν εύκολα οι συνθήκες που επιτρέπουν στα RF, ας πούμε, να έχουμε αυτή το κέρδος σε ρυθμό. Ναι, αλλά τι γίνεται, αν εσύ βάλεις... ναι. Για να το δούμε. Ας πάρουμε το RF. Τις κλασικές ασύρματες επικοινωνίες, παίρνω πολλούς πομπούς και έχω εδώ πολλούς δέκτες. Εδώ έχω το σήμα μου που λαμβάνω, το ρο, επειδή είναι πολύ το βάζω με διάνυσμα, εδώ έχω το σήμα που εκπέμπω. Τώρα, στην περίπτωση των RF, το ρο είναι H επί S, δηλαδή έχω έναν πίνακα ο οποίος μου λέει, ξέρεις, από αυτόν θα φτάσει τόσο εδώ, τόσο εδώ, τόσο εδώ. Από αυτόν θα φτάσει τόσο εδώ, τόσο εδώ, τόσο εδώ. Άρα έχω έναν πίνακα, πολλαπλασιάζω το S που στέλνω, συν το θόρυβο. Τώρα, στην περίπτωση των RF, ισχύουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τον πίνακα H, επειδή έχω διαλύψεις και όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή ο πίνακας H είναι λίγο τυχαίος, που τελικά αποδεικνύεται ότι αυτό το σχήμα που έχω πολλούς πομπούς, πολλούς δέκτες, όντως οδηγεί σε αύξηση του ρυθμού μετάδοσης. Τώρα, στην περίπτωση των οπτικών, δεν ισχύουν αυτές οι συνθήκες, δηλαδή το H δεν είναι τόσο τυχαίο. Οπότε, επειδή δεν είναι τόσο τυχαίο το H, αποδεικνύεται ότι δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία αν χρησιμοποιώ πολλούς πομπούς, πολλούς δέκτες. Εντάξει, είναι λίγο μαθηματικά αυτά. Ναι, ένα πολύ ωραίο θέμα για πτυχιακή. Είναι λίγο...
Είναι λίγο δύσκολα αυτά τα μήμο, δηλαδή είναι λίγο πιο... ένα επίπεδο, είναι για μεταπτυχιακό επίπεδο ή για ένα πολύ καλό θέμα για διπλωματική, ας πούμε. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, okay. Εν πάση περιπτώσει, ο κατασκευαστής μας δίνει πόσο είναι αυτό το ευρωζώνης και πόσο είναι αυτή η φασματική πυκνότητα ισχύως. Συνήθως το υπολογίζουν και με αρκετά σημαντικό δηλαδή. Οπότε μπορούμε εμείς να υπολογίσουμε και πώς είναι η ίσχυση του θορύβου. Ωραία. Τώρα, είπαμε για την τυχαιότητα των φωτονίων πριν. Εδώ που συζητάγαμε για το κβαντικό όριο. Τώρα, εδώ όμως είχαμε υποθέσει ότι έχουμε ένα δέκτη ο οποίος καταγράφει τα φωτόνια. Δεν είπαμε πώς τα καταγράφει και τα λοιπά. Στην ουσία πρέπει να το μετατρέψει σε ρεύμα. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η τυχαιότητα, δεν είσαι σίγουρος πώς ακριβώς φωτόνια έχουν μετατραπεί σε ηλεκτρόνια. Δηλαδή είπαμε ότι ο αριθμός των φωτονίων που υπάρχουν σε ένα διάστημα, αν εσύ νομίζεις ότι έχεις εκπέμψει ισχύ P, παίζει, δεν είναι ακριβώς σταθερός. Εφόσον παίζει, σημαίνει ότι δημιουργείται ένας επιπλέον θόρυβος. Γιατί παίζει ο αριθμός των φωτονίων που έρχονται, παίζει και ο αριθμός των ηλεκτρονίων που μετατρέπονται, αφού διαφέρει ο αριθμός των φωτονίων, είναι τυχαίος. Άρα αυτό δημιουργεί μια επιπλέον συνιστόσα θορύβου. Αυτός είναι ο θόρυβος βολής και θα πρέπει, ας πούμε, έτσι να πούμε τώρα κάποια πράγματα και γι' αυτόν. Παρά το γεγονός ότι ακολουθεί αυτή την κατανομή Πουασόν, επειδή είναι λίγο δύσκολη αυτή η κατανομή να την... όχι πάρα πολύ δύσκολη βέβαια, αλλά είναι αρκετά έτσι επίπονο το να έχεις και Gaussian και Poisson θορύβους, τελικά προσεγγίζουν και αυτό το θόρυβο με ένα Gaussian θόρυβο. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι ένα είδος θερμικού θορύβου. Τώρα έχει αποδειχθεί ότι όταν έχεις αρκετό σήμα, είναι μια καλή προσέγγιση αυτό. Δηλαδή μπορεί να θεωρήσεις και ότι αυτός ο θόρυβος, ο shot που προέρχεται από αυτήν την... είναι Gaussian. Οπότε δεν έχεις μόνο τώρα το θερμικό θόρυβο, έχεις και το θόρυβο shot, ο οποίος οφείλεται στο ότι και το ίδιο το σήμα έχει διακυμάνσει εξαιτίας αυτής της αβεβαιότητας. Τώρα, τι γίνεται όταν έχεις και θόρυβο shot και θόρυβο θερμικό? Στην ουσία πρέπει να προσθέσεις την ισχύ του shot και την ισχύ του θερμικού θορύβου μαζί. Άρα πρέπει να αθροίσεις τα τετράγωνα, γιατί λέω και πάλι η μέση ισχύς του θορύβου είναι η διακύμανση στο τετράγωνο. Ωραία. Τώρα, πώς υπολογίζεται ο θόρυβος, η μέση ισχύ του θορύβου shot? Πρέπει να δεις πόσο ρεύμα παίρνεις. Αυτό είχαμε πει ότι είναι η αποκρισμότητα επί την οπτική ισχύ. Και πολλαπλασιάζεις με 2 φορές το φορτίο του ηλεκτρονίου επί το εύρος ζώνης. Δηλαδή, Το δύο φορές το φορτίο του ηλεκτρονίου επί το μέσο ρεύμα που παίρνεις επί το εύρος ζώνης, στην ουσία σου δίνει την ισχύ του θορύβου shot. Όπως και πριν, στο θερμικό θόρυβο έπρεπε να πολλαπλασιάσουμε κάτι επί το εύρος ζώνης. Εδώ αυτό το κάτι είναι πολύ πιο απλό. Είναι 2 φορές το φορτίο του ηλεκτρονίου επί το μέσο φωτόρευμα. Άρα, εάν έχω και θόρυβο shot και θόρυβο θερμικό, προσθέτω αυτά τα 2, κάθε ένα από αυτά μπορώ να τα βρω. Τώρα βλέπω ότι όσο αυξάνει το σήμα που έρχεται στο δέκτη το P, τόσο αυξάνει και ο θόρυβος shot. Δηλαδή τόσο πιο έντονος γίνεται το θόρυβος shot. Θα δούμε επομένως ότι πρέπει κάπως να καταλάβουμε. Είναι καλό να έχω πολύ σήμα, είναι καλό να έχω λίγο σήμα, τι ακριβώς ισχύει ειδικά όταν ο θόρυβος shot είναι πολύ ισχυρός. Σαν να μην έφταναν τώρα όλα αυτά και ίσως εδώ τώρα πρέπει να πάμε... Οπα. Μην πάμε έτσι όμως γιατί... Ωραία.
Σωστά, πρέπει να πάμε στην πρώτη από τις πρώτες διαφάνειες, τέλος πάντων. Όταν έχουμε μία τέτοια ζεύξη, έχουμε και τους οπτικούς ενισχυτές. Εδώ τώρα οι οπτικοί ενισχυτές δεν προσθέτουν και αυτοί κάποιο θόρυβο. Και μάλιστα, οι οπτικοί ενισχυτές προσθέτουν κάποιο θόρυβο οπτικό. Ενώ δηλαδή, υπό μία έννοια, ο θερμικός θόρυβος είναι ηλεκτρονικός. Δηλαδή, έρχεται και εμφανίζεται εδώ στο δέκτη. Με το που τον ανάβουμε. Μετά, έχουμε το γεγονός ότι πέφτει κάποια οπτική ισχύς. Πάλι αυτό το πράγμα, επειδή το σήμα έχει μία βεβαιότητα κβαντική κτλ, πάλι αυτό μεταφράζεται σε ένα ηλεκτρονικό θόρυβο. Τώρα, τι γίνεται όμως όταν με αυτούς εδώ πέρα τους μάγκες οι οποίοι προσθέτουν οπτικό θόρυβο? Γιατί προσθέτουν αυτοί οπτικό θόρυβο? Γιατί είχαμε πει, όταν μιλάγαμε για τους ενισχυτές, ότι υπάρχει ο Amplified Spontaneous Emission Noise. Δηλαδή, έχεις έναν ενισχυτή ο οποίος ενισχύει το φως μέσω εξαναγκασμένης εκπομπής, αλλά έχεις και φωτόνια που παράγονται από αυθόρμητη εκπομπή, τα οποία και αυτά ενισχύονται. Οπότε είναι θόρυβος ο οποίος προέρχεται από την αυθόρμητη εκπομπή και ενισχύεται στον ενισχυτή. Άρα είναι μια σημαντική συνιστόσα θορύβου. Όποτε βάζεις ενισχυτές οπτικούς, έχεις και αυτόν τον θόρυβο, τον AZE, Amplified Spontaneous Emission Noise. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Θα πρέπει να τον λάβουμε και αυτόν υπόψη. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε αρκετές διαφάνειες, μισό λεπτάκι. Πώς θα πρέπει να τον λάβουμε αυτόν υπόψη? Θα πρέπει να υπολογίσουμε στο ηλεκτρονικό επίπεδο. Συγγνώμη. Θα πρέπει να δούμε στο ηλεκτρονικό επίπεδο πώς αυξάνει, πώς αυτός ο θόρυβος μεταφέρεται στο ηλεκτρονικό επίπεδο. Δηλαδή, έχεις ένα σήμα. Πάνω σε εκεί προστίθεται ένας οπτικός θόρυβος, στο δέκτη πέφτει αυτό το πράγμα. Προφανώς, αυτός το τυχαίο σήμα, ο AZE που προστίθεται, θα μετατραπεί σε ένα τυχαίο ηλεκτρονικό σήμα. Άρα, λοιπόν, στην περίπτωση αυτή υπάρχουν έτσι κάτι πολύ ωραίοι τύποι, οι οποίοι δίνουν τις παραμέτρους, την ισχύ του θορύβου. Πρέπει κανείς να προσθέσει αυτούς εδώ τους δύο όρους. Θα κάνουμε τώρα κάποιες ασκήσεις στο επόμενο, ίσως, ή στο μεθεπόμενο μάθημα. Θα δούμε πώς χρησιμοποιούνται όλα αυτά με μεγάλη λεπτομέρεια. Στην ουσία βλέπω ότι αυτό που έχει εδώ ένα ενδιαφέρον είναι το κέρδος του ενισχυτή. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλο είναι το κέρδος του ενισχυτή, τόσο πιο πολύ αυξάνει η επίδραση του θορύβου στο δέκτη και η ισχύς του σήματος. Έτσι, λοιπόν, θα δούμε στα επόμενα μαθήματα, θα κάνουμε κάποιες ασκήσεις για να δούμε πώς χρησιμοποιούνται αυτοί οι τύποι στην πράξη.